επιστημονικό τρόπο τη συνέχεια του ελληνικού έθνους. Ο Μίκης Θεοδωράκης, συνεχίζοντας την αγωνιστική πολιτική, πατάει πάνω στα δικά του χνάρια, τα οικεία, για να αποδείξει ότι τα έργα τα μεγάλα και τα ιερά ήταν συνέχεια της παράδοσης του έθνους και όχι δυτικά δάνεια. Ήταν η εξέλιξη της αρχαίας ταυτότητας. Γιατί έτσι έγινα εγώ. Εγώ ήμουν συμφωνιστής βλέποντας τον Παρθενώνα, όχι ακούγοντας τους δυτικούς. Δηλαδή αυτή την πολυφωνία που αγάπησε, λέω, συμφωνική μουσική ήταν ο Παρθενώνας. Ήταν τα αρχαία θέατρα. Έγινα βασικός για τον αρχαίο λόγο. Το ξέρω και έχω πάρα πολλά αποδείξεις τέτοιες. Αλλά αυτός αποδεικνύει με άλλο τρόπο, μαρξιστικό κλπ, με τη δομή του κράτους κλπ. Και βγαίνει αυτός να αντικρούσει αυτόν τον τύπο, τον μεγάλο ιστορικό των Άγγλων και του επιτίθενται με έναν τρόπο σκαιό, ο οποίος δεν είναι επιστημονικός, τον βρίζουν όλοι. Δηλαδή ιδεολογικό-πολιτικό. Και το φάσμα είναι πραγματικά, γιατί λέω καθημερινή, ότι δεν έχουμε μόνο τις κάθετες αντιθέσεις, τις κοινωνικές, τις ταξικές, ιδεολογικές, πολιτικές. Έχουμε και την οριζόντια. Έχουμε αυτούς που πιστεύουν στον ελληνικό λαό. Και όταν λέμε λαό, εννοούμε την παράδοσή του, το σήμερα, το αύριο, και πάμε με το όχημα της δημοτικής ποιήσης, της δημοτικής μουσικής, της βυζαντινής μουσικής, πάμε πολύ μακριά. Εγώ έχω φτάσει μέχρι τον Πυθαγόρα. Και είμαι περήφανος γιατί ο Πυθαγόρας, Έλλην, βρήκε τις κλίμακες της μουσικής, οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα. Και οι μεν δυτικοί άλλαξαν τις κλίμακες αυτές και έγιναν ματζόρε μινόρε, εμείς εξακολουθήσαμε να τις έχουμε. Οι τρόποι ελληνικοί έγιναν ήχοι βυζαντινοί και ήχοι έγιναν δρόμοι του ρεμπέτικου. Και έχουμε τον ίδιο δρόμο ακριβώς. Και έχουμε, όταν κάνουμε εμείς που κάναμε μέλος και μελωδία και λόγο, τον υψηλό λόγο, πήγαμε στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί να μην λέμε στα παιδιά μας να είμαστε περήφανοι? Όχι, δεν είμαστε φιλετικά με το αίμα μας αυτά. Ποιος είναι αυτός? Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως έκανε πάντα. Δείχνει τους λαούς της Ευρώπης που πασχίζουν για την διαφοροποίησή τους, για να μην απολέσουν την ιστορική τους συνέχεια και ταυτότητα. Βλέπετε ότι βγαίνει ο Μπλερ και λέει πρέπει να αναπτύξουμε τον Βρετανισμό. Βγαίνουν οι Γάλλοι και λένε τον Φραγκοφωνή. Όλοι οι λαοί, μεγάλοι λαοί, βγαίνουν να δουν τις ρίζες τους, την περηφάνεια τους. Και εμείς λέμε όχι τίποτα, εμείς είμαστε βράχοι, εμείς είμαστε Αιγύπτιοι, όπως μας λένε ο Φλαμεράγιο κλπ. Δεν είμαστε Έλληνες, εμείς δεν είναι, κατά τον πολιτισμό. Όχι μόνο επειδή έχουμε μια ετικέτα και λέγουμε Ελλάς. Αυτή λοιπόν η πλήρης εξαφάνιση αυτής της σχολής έχει πολιτική βάση. Είναι όλοι αυτοί οι λεγόμενοι εξυγχρονιστές, προοδευτικοί, οι οποίοι αυτοί μας φάγανε πρώτα απ' όλα. Και λέω κάπου ότι θα ήταν πολύ ικανοποιημένοι οι Ευρωπαίοι αυτοί που μας χτυπούν. Αν αλλάζουμε το όνομά μας και την κάναμε Γυπτοβλαχία, αντί για Ελλάδα. Θα ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Είμαστε Γυπτοβλάχοι. Να το πούνε και αυτοί, διότι δεν είναι μόνο ικανοποιημένοι οι ξένοι, αλλά και οι εσωτερικοί. Οι Γυπτοβλάχοι είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, καταλάβατε τι θύμα είμαι εγώ προσωπικά. Γιατί εγώ από όλα αυτά σήκωσα μια σημαία για το εντεχνολογικό τραγούδι. Το πάντρεμα της ποιήσης και λοιπά όλα αυτά. Και δεν το έκανα μόνο στη μουσική, το έκανα και στην πολιτική. Δημιούργησε μια τεράστια νεολαία του Λαμπράκηδες που ήταν αυτό ακριβώς, η πολιτιστική επανάσταση. Την οποία διάλυσαν, ας πούμε, οι συντροφοί μου το 1966. Αυτό είναι τίποτα, είναι ένα πρόγευμα. Εγώ περπάτησα στον Άδη ζωντανός και μες της νύχτας έχω ζήσει τα σκοτάδια. Με τους αγγέλους τα κοπή κάποσα βράδια. Με τους δαιμόνους έχω γίνει κολλητός. Στα 82 του χρόνια, ο Αρχάγγελος, όπως τιτλοφορεί την αυτοβιογραφία του, ανοίγει φτερά,
σηκώνει το δόρυ και ξεκινά με πάθος έφηβου άλλη μια αντίσταση. Και θα κηρύξουμε πλέον κι εμείς ιδεολογικό πολιτικό πόλεμο. Σε αυτή την όμως, για να μπορέσουμε να δώσουμε στη νέα γενιά περηφάνεια. Περιφάνεια, τι θέλετε, μόνο γνώσεις είναι. Να αποστηθήσουμε τη γνώση από το Ιντερνετ, από εδώ κλπ. Εάν δεν είναι μέσα μας το ακριβώς το ήθος, η πίστη, η θρησκευτική πίστη, ας πούμε, σε αυτό που είμαστε εμείς. Και δεν είναι ότι αρνούνται μόνο όλο αυτό, μπορώ να σου πω. Πέδισε, το Βυζάντιο το πετάμε, αρχαία Ελλάδα την πετάμε. Αλλά και την ιστορία δύο αιώνων, αυτά δεν πίστευε, ας πούμε, ο Σολομός, αυτά δεν πίστευε ο Βαλαωρίτης, αυτά δεν πίστευε ο Πάλαμας, ο Σκελιανός, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Σεφέρης, όλοι, ο Ρίτσος. Τι είμαστε, όλοι, τίποτα. Εμείς είμαστε πατριδοκάποιοι. Εμείς δεν είμαστε γυφτοβλάχοι ή βλαχοκυφτία. Είμαστε Έλληνες. Τελεία και πάμε. Στον πρώτο κόσμο τον απόκληρο που λένε υπάρχουν άνθρωποι μαγνήσια καρδιά. Υπάρχουν μάτια παμπουρκώσουνε σε καίνε με κάτι δάκρυα που στάζουνε φωτιά. Υπάρχουν μάτια παμπουρκώσουνε σε καίνε με κάτι δάκρυα που στάζουνε φωτιά. Στα τραγούδια